Τώρα είσαι ψηλότερο. Ήταν μια τελετή που τα είχε όλα. Τον Πρωθυπουργό μαζί με αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μουσικές παραστάσεις. Πέρσι μας το κλέψανε, φέτος θα το πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αίτητη την προσπάθεια. Άντε το καλό, γιατί είπαν ότι θα γίνει το μετρό μόνο να το πάρετε εσείς. Οπότε πρέπει να το ανέκδοτο. Ακόμα και αναλύσεις για τις πιθανότητες του ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Και όλα αυτά για τα εγγένεια του μοναδικού σταθμού του μετρό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από υπουργούς και τη διοίκηση της Αττικό Μετρό, παρουσίασε το νέο σταθμό του μετρό της πόλης, το οποίο πάντως δεν πρόκειται να λειτουργήσει πριν από το τέλος του 2020. Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ. Μπορεί ακόμα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να μην έχουν την ευκαιρία να το δουν. Αυτό που λείπει είναι δύο πράγματα. Λείπουν οι σειρμοί, δεν τους είδαμε εδώ. Και λείπει και ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης είναι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα συνεχίσουν να λείπουν από τους σταθμούς, δεδομένου πως η βασική γραμμή δεν πρόκειται να λειτουργήσει για ακόμα 2 χρόνια. Και ενώ δεν είναι καν έτοιμη η βασική γραμμή, ο Πρωθυπουργός δεν δίστασε να ανακοινώσει και νέες επεκτάσεις. Για φιέστα επικοινωνιακού χαρακτήρα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η φιέστα που στήθηκε είναι κάλπικη και μάλιστα με μεγάλο κόστος, και αυτό γιατί ένα μέρος του σταθμού θα ξυλωθεί αμέσως μετά για εργασίες που δεν έγιναν. Πόσο απίθμενο μπορεί να είναι το θράσος σας, κύριε Τσίπρα Σπίρτζη, σκηνοθετείτε τα εγγένεια ενός σταθμού όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κίνηση της λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης δεν πρόκειται να γίνει πριν το 2022. Οι Θεσσαλονικείς ούτε για το ασημένιο βέλος κόβουν εισιτήριο, ούτε για το μετρό. Πολύ περισσότερο δεν κόβουν εισιτήριο για τις κακοστημένες προεκλογικές κωμικές παραστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές του Τσίπρα Σπίρτζη. Και που υπήρχε το μεγάλο θέμα εάν θα είναι ή το μετρό ή τα αρχαία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να υποστηρίζει πως φτιάχνει και το μετρό και τα αρχαία, ωστόσο παρέλειψε να πει πως θα πρέπει η λειτουργία της γραμμής να σταματήσει για μήνες. Η διακοπή είναι απαραίτητη, σύμφωνα με έμπειρους μηχανικούς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού στη Βενιζέλου, ο οποίος δεν θα λειτουργήσει πριν από το 2023 λόγω των αρχαιοτήτων που έχουν βρεθεί. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο μετρό της Αθήνας, όταν έκλεισε το τμήμα Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας για περίπου 8 μήνες για να λειτουργήσει ο σταθμός Αγία Παρασκευή. Πίσω από τις τιμένες προεκλογικές φιέστες σε έργα που έχει χρυσοπληρώσει ο λαός περιοχής μας, επιδιώκουν να κρύψουν τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και του λαού της πόλης. Σε ό,τι αφορά τους 5 σταθμούς που αποτελούν την επέκταση προς την Καλαμαριά, αναμένεται να παραδοθούν στο κοινό το 2021. Ο Αχιλλέας Τόπας θα μας δώσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Καταρχάς, Αχιλλέα, ο ένας εκ των ιδιοκτητών, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, που είναι οι πολίτες, δεν ξέρω και να ήθελαν αν θα μπορούσαν να πάνε στο συγκεκριμένο σταθμό. Όχι, Σπύρο, δεν θα μπορούσαν, δεδομένου πως πρόκειτο για μια εκδήλωση μάλλον προεκλογικού χαρακτήρα, μια φιέστα για τις κάμερες, η οποία έγινε υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά αντιθέτως από ό,τι γίνεται με τέτοιου είδους διαδικασίες, συμμετείχαν μόνο 150 άτομα, δεν ήταν δηλαδή μια ανοιχτή εκδήλωση. Επίσης, για να μπει κάποιος και να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση στο σταθμό Συντριβάνι, έπρεπε να περάσει από αυστηρό face control, καθώς υπήρχαν πολλές αστυνομικές δυνάμεις εκεί έξω από το σταθμό και μόνο με πρόσκληση, όπως είπα και πριν, μπορούσε να μπει κανείς. Ναι. Τώρα... Και είναι στις τελευταίες επισκέψεις, τουλάχιστον μετά τη συμφωνία των Πρεσπών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και βλέπουμε αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το ρεπορτάζ το έχεις, υπάρχουν κάποιες πτυχές σε όλη αυτή τη διαδικασία, στο σχεδιασμό για την κατασκευή του μετρό, που βρίσκονται στον αέρα. Και λόγω κόστους και λόγω κάποιων ανασκαφών που γίνονται εκεί, έτσι δεν είναι? Σπύρο, καταρχάς είναι άγνωστο πότε πρόκειται να ανοίξει η βασική γραμμή που είναι από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία, αυτή η 13 σταθμή. Ο Πρωθυπουργός αλλά και η υπεύθυνη της Αττικό Μετρό λένε ότι αυτό πρόκειται να γίνει στο τέλος του 2020. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί τότε. Υπάρχει και το σενάριο να ανοίξουν οι 12 από τους 13 σταθμούς, γιατί ο σταθμός επί της Βενιζέλου δεν πρόκειται να ανοίξει πριν το 2023. Υπάρχει το σενάριο να ανοίξουν 12 λοιπόν από τους 13 σταθμούς το 2021 στις αρχές. Δεδομένου πως αυτό προκρίνουν έμπειροι μηχανικοί, γιατί θα είναι το κόστος μικρότερο από ότι να ευοδοθεί ένα άλλο σενάριο που λέει ότι θα ανοίξουν 9 σταθμοί στη βασική γραμμή και οι υπόλοιποι 3 μετά στη συνέχεια. Επίσης,
δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστό τμήμα του μετρό προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για να ανοίξει ο σταθμός στη Βενιζέλου και έχουν βρεθεί πολύ σημαντικές αρχαιότητες. Κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο θα παίξει το γεγονός τι είδους προπαρασκευαστικές εργασίες πρόκειται να γίνουν από τώρα μέχρι το 2000, στα τέλη του 2020 ή τις αρχές του 2021 που θα ανοίξει η βασική γραμμή, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αχιλέα.